ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή της Ζώνη του Πυρός, εδώ στο φιλόξενο διάβλο της Εγνατίας Τηλεόρασης, εδώ στη Μακεδονική Γη. Αυτές τις μέρες η χώρα μας ζει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος εντός εισαγωγικών, με αφορμή την εκλογή ενός νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, δηλαδή του πρώτου πολίτη της χώρας μας, τον οποίο δυστυχώς κατά εμέ, και ενώ έχουμε δημοκρατία, δεν το ψηφίζει ως πρώτον πολίτη ο λαός, δηλαδή οι ομοεθνείς του, αλλά τον ορίζουν κάποιο πρόσωπο, ορίζουν τα πολιτικά κόμματα. Συνήθως οι πρόεδροι της δημοκρατίας έχουν συνηθίσει να είναι κάποιοι άνθρωποι υποτίθεται σεβάσμοι, μεγαλύτερης ηλικίας, συνταξιούχους μένα από την πολιτική, γιατί πολλοί από αυτούς τελευταίες φορές που προσπαθήσαν να εκλεγούν από τον ελληνικό λαό δεν πήραν την ψήφο από το ίδιο τους το κόμμα. Και αυτό όλο το πολιτικό σκηνικό το ονομάζουμε δημοκρατία. Όμως από τη θέση του πολιτικού στίβου που λαχταρούν τόσο πολύ να πάρουν τις θέσεις όλες αυτές και να βγουν, είναι περίεργο πως κάποιοι άνθρωποι αγωνίζονται τόσο πολύ να γίνουν πρόεδροι της Δημοκρατίας, ενώ στην ουσία, για συντάγματος, είναι μια τύπης θέση, δηλαδή δεν έχουν αρμοδιότητες. Μέχρι στιγμής οι αρμοδιότητες που γνωρίζαμε ήταν να κάνουν εγκαίνια και να κόβουν κορδέλες ή να δίνουν χάρητες σε κάποιους βάρη ποινήτρες, τελευταία όμως προσφάτως στη χώρα μας εισήχθη κι άλλος ένας θεσμός, ο οποίος είναι να υπογράφουν προεδρικά διατάγματα. Δηλαδή, στη σημερινή δημοκρατία, ο πρόεδρος υπογράφει κάτι που δεν περνάει μέσα από τη Βουλή, δηλαδή να το ψηφίσουν ναι ή όχι αυτούς που εκλέξατε, τέλος πάντων, με το υπάρχουν σύστημα από τα κόμματα που ο καθένας υποστηρίζει, αλλά κατευθείαν υπογράφει ένα χαρτί και γίνεται νόμος και εμείς οι πολίτες, μάλλον εμείς οι ιδιώτες, γιατί αν ήμασταν πολίτες δεν το δεχόμασταν, είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε αυτόν τον νόμο. Βέβαια όλα αυτά είναι λογικά στην πολιτισμένη κατοχή που ζούμε, άσχετα αν κάποιοι δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Και να περάσουμε κατευθείαν στο σημερινό καλεσμένο που τον έχετε ξαναδεί εδώ πέρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε. Είναι στον Στέφανο Βαβούρα και θα μιλήσουμε περί δημοκρατίας και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε όχι ποιες είναι οι υποχρεώσεις του πολίτη προς το κράτος που μας συνέχεια μας βοβαδίζουν, αλλά ποια είναι τα δικαιώματά μου. Στέφανε, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Καλησπέρα Βαγγέλη, Φαέθωνα. Ανέφερες πριν μια σχέση του Προέδρου της Δημοκρατίας με το πολιτικό σύστημα, καθεστώς, και θα εξηγήσουμε αργότερα τι σημαίνει αυτό. Είναι οι λεγόμενες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες στην ουσία καταργούν ό,τι έχει απομείνει από τα ίχνη της δημοκρατίας που ίσως είχαμε προηγουμένως ή από τις επιταγές του συντάγματος ή από το νομικό μας ή συνταγματικό μας σύστημα ή καθεστώς. Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες είναι μια νέα μορφή φασιστικής εκφράσεως αυτού του καθεστώτος, το οποίο υποδουλώνει έναν λαό. Θα δούμε κι άλλα. Να σε ρωτήσω κάτι, Στέφανε. Ναι. Διαφέρεσε τίποτα όπως γινόταν στην κατοχή τις πυροκολλήσεις που κάνανε οι Γερμανοί που γράφανε διάφορα διατάγματα που έπρεπε να τα εφαρμόσουν τέλος πάντων οι Έλληνες υπό την κυριαρχία τους και αν δεν το κάνανε αυτό τους καθαρίζανε. Είναι μια επιτυχής παρομοίωσης. Η πυροκόλληση πάντως είναι...
Και τώρα δεν θυροκολλάτε. Δεν θυροκολλάτε. Η απόφαση λοιπόν αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, την επομένη θυροκολλάτε κάπου και ξαφνικά γίνεται νόμος τον οποίο υποχρεούνται οι πολίτες να τηρήσουν, ανεξαρτήτως αν αυτό είναι αντισυνταγματικό ή όχι, αν αντίκειται ακόμη και στις θεμελιώδες ελευθερίες του ανθρώπου, αν καταπατείται και το εθνικό ή το διεθνές δίκαιο, δεν τους ενδιαφέρει καν, διότι ένας είναι ο στόχος τους, να διαλύσουν αυτό το κράτος. Ας σκεφτούμε κάτι πολύ απλό, το έχουμε ξαναπεί νομίζω. Για μια θέση σταθμεύσεως έχουμε δει να τσακώνονται δύο μαντράχαλοι, δύο άνθρωποι, δύο άνδρες και δύο γυναίκες κάποτε, γιατί για μια προσωρινή θέση σταθμεύσεως η οποία θα τους εξυπηρετήσει για 10, 20, 30 λεπτά. Για ένα λάθος σφύριγμα σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, πλακώνονται στο ξύλο χιλιάδες άνθρωποι και ένα αυτοκίνητα, σπάζουν καταστήματα. Γιατί για ένα λάθος σφύριγμα. Φανταστείτε για μια τόσο εξαιρετικώ πλούσια χώρα όπως η Ελλάδα, με τόσο τέτοιον ορυκτό πλούτο, με τέτοιο κλίμα, με τέτοιες φυσικές καλονές, χάρες, με παραλίες, με βουνά, με τέτοιο πλούτο, τέτοια χαρίσματα από την φύση, γιατί να μην έρθουν κάποιοι, να σπεύσουν κάποιοι, να την αρπάξουν μέσα από τα χέρια των φυσικών της διαδόχων, των φυσικών της κληρονόμων, και τι θα ήταν διατεθειμένοι να κάνουν αυτοί όταν οι άλλοι, είπαμε, για μια θέση πλακώνονται σταθμεύσεις, πλακώνονται στο ξύλο. Νομίζω ότι και λίγα έχουμε δει και σίγουρα θα δούμε περισσότερα αν τους το επιτρέψουμε. Αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Ωραία. Στέφανε, τώρα να έρθουμε λίγο σε πιο ουσιώδη, όλα είναι ουσιώδη βέβαια, στο ζουμί δηλαδή της υποθέσεως. Καταρχήν, όταν καταπατάτε το Σύνταγμα, γιατί στην χώρα μας δεν καταπατάτε μόνο το δικό μας Σύνταγμα, αυτή τη στιγμή καταπατάτε ακόμα και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα που έχουν θεσπίσει αυτοί οι ίδιοι που μας το εφαρμόζουν. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά ποιος είναι ο νόμος, τι λέει ο νομοθέτης, ο πάνσοφος νομοθέτης, όταν καταπατάτε το Σύνταγμα, ο πολίτης πώς πρέπει να αντιδράσει για τα δικαιώματά του, τα ατομικά, αλλά και τα συλλογικά και τα εθνικά κυρίως. Παλιότερα το λέγανε άρθρο 114, αν θυμάμαι καλά, την εποχή που ήμουν μικρός μαθητής δημοτικού ή του γυμνασίου. Το 114 αντικαταστήθηκε αργότερα και έχει πάρει τον αριθμό 120 και κυρίως η παράγραφος η τετάρτη, η οποία λέει ότι ο Έλλην πολίτης δικαιούται και υποχρεούται να υπερασπίζεται το σύνταγμά του με κάθε μέσον. Προσοχή, δεν λέει, δεν χρησιμοποιεί τη λέξη νόμιμο, χρησιμοποιεί την φράση ακριβώς με κάθε μέσον. Ο πολίτης δικαιούται και υποχρεούται να υπερασπίζεται το σύνταγμά του. Στο κατεξοχήν νομικό έγγραφο του κράτους, το σύνταγμά μας, το σύνταγμα του κράτους, δεν υπάρχει λέξη νόμιμο. Επομένως, εγώ δικαιούμαι και υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω κάθε μέσον, διότι το σύνταγμά μας έχει καταπατηθεί, και αυτό δεν το λέω εγώ με τις φτωχές μου συνταγματικές γνώσεις ή τις φτωχές νομικές μου γνώσεις, αλλά ακούω να το λένε έγκυροι συνταγματολόγοι, όπως επί παραδείγματι ο Γιώργος Κασιμάτης, επί χρόνια καθηγητής συνταγματικού δικαίου, επί πολλά χρόνια σύμβουλος του πρώην Πρωθυπουργού του Γεωργίου Παπανδρέου, του Ανδρέα Παπανδρέου, συγγνώμη, και τα τελευταία χρόνια μας έχει τονίσει πολύ πολύ έντονα ότι το Σύνταγμά μας καταπατάται και πρέπει να θέσουμε σε ενέργεια την τετάρτη παράγραφο του 120ου άρθρου. Αυτό το διακηρύσουν και πολλοί άλλοι πολίτες, οι οποίοι κάνουν και αντίστοιχες νομικές ενέργειες, επιδίδοντας έγγραφα σε εισαγγελίες, σε αστυνομίες, οπουδήποτε, διεκδικώντας το δικαίωμά τους, την υποχρέωσή τους, αν είναι δυνατόν να διεκδικούμε την υποχρέωσή μας, να υπερασπιστούν την πατρίδα τους, το Σύνταγμά τους. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε όλοι μας με κάθε τρόπο και να ξεκινήσουμε από σήμερα, από αύριο. Προλαβαίνουμε να τους διώξουμε. Δηλαδή, μιλάμε για τα αυτονόητα δικαιώματά μας. Λοιπόν, ας έρθουμε όμως λίγο και σε κάποιες ορολογίες για να είναι πιο ξεκάθαρο στον κόσμο, στο μυαλό του. Γιατί πολλές φορές ο καθένας, Στέφανε, χρησιμοποιεί τις λέξεις που κρύβουν κάποια νοήματα. Κατά το δοκούν, όπως τους συμφέρει δηλαδή. Ας πούμε, τι σημαίνει η λέξη καθεστώς, τι σημαίνει η λέξη σύστημα και ποιες είναι οι διαφορές. Η ελληνική γλώσσα είναι εξαιρετικώς πλουσία και σοφή. Εννοεί, δηλώνει αυτό ακριβώς που λέει στη λέξη της. Όταν λέμε λοιπόν σύστημα, εννοούμε συν, προέρχεται η λέξη αυτή από το ίσταμε, από το ρήμα ίσταμε που σημαίνει στέκομαι, συν ίσταμε, στέκομαι μαζί, συμπάρα στέκομαι. Ενώ όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη καθεστώς, εννοούμε, η λέξη καθεστώς προέρχεται από το κατά και ίσταμε. Ίσταμε, στέκομαι εναντίον, δηλαδή είμαι ενάντιος. Επομένως, δεν έχουμε κάποιο σύστημα, έχουμε ένα καθεστώς.
ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι καθεστώς, δηλαδή βάλει κατά των πολιτών του. Άρα δεν πρέπει να το αποκαλούμε στις συνομιλίες μας σύστημα, να το αποκαλούμε καθεστώς, διότι πρόκειται περί τέτοιου συστήματος, εισαγωγικά, πρόκειται περί ενός καθεστώτος και μάλιστα εξαιρετικός στιγνού. Η δικτατορία, νομίζω ότι οχριά μπροστά του, αν θυμηθούμε ότι στη δικτατορία δεν είχαμε τόσους νεκρούς με άρματα στους δρόμους, με στρατιωτικούς στους δρόμους, δηλαδή με κατάργηση κάποιων ελευθεριών. Σήμερα που υποτίθεται ότι έχουμε ελευθερίες, έχουμε καταμετρημένους τουλάχιστον 5 ή 6.000 νεκρούς επισήμως και σε αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι απόλασαν τη ζωή τους επειδή το νοσοκομείο δεν είχε να τους περιθάλψει ή επειδή αυτοί δεν είχαν χρήματα να πάνε στο νοσοκομείο ή επειδή τους ήρθε ένας ξαφνικός νταμπλάς που λέμε στην καθομιλουμένη, ένα πρόβλημα από κάποιον φόρο, από κάποιον ενφιάλτη ή από κάποιο άλλο πρόβλημα που του δημιούργησε αυτό το πολιτικό καθεστώς. Να σε διακόψω εδώ ότι όχι μόνο δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κράτος, ακόμα και σε εμπόλεμες περιοχές που ακούμε σήμερα, το Κομπάνι, ας πούμε, ή στην Ουκρανία και εκεί πέρα, τόσους νεκρούς δεν τους έχουμε. Μιλάμε, είναι εκπληκτικό αυτό. Δεν κουνιέται φίλο, δεν διαμαρτύρεται κανένας. Ούτε οι φιλές φλαχνοί κάποιοι άνθρωποι που με το παραμικρό βγαίνουν για τα δικαιώματα υποτίθεται των ανθρώπων έξω, δεν κουνιέται καθόλου φίλο και μιλάμε τώρα για νεκρούς που δεν υπάρχουν ούτε σε εμπόλεμες ζώνες. Νομίζω ότι είναι μια συμπαιγνία πολιτική κάποιων οι οποίοι έχουν διασφαλίσει κάποιους στόχους, κάποιες καρέκλες, βολεύονται με κάποιον τρόπο, ικανοποιούν μια προσωπική τους φιλοδοξία, επιδίωξη, διότι το σύστημα μας είναι ατομοκεντρικό ή κομματικοκεντρικό. Υπάρχει μια στιγμή κομματοκρατία η οποία κατευθύνει, εξουσιάζει, κυριαρχεί στην Ελλάδα τα τελευταία 200 περίπου χρόνια από την απελευθέρωση από τους Τούρκους και μετά. Νομίζω ότι 8-9 μήνες είχαμε δημοκρατία με το Σύνταγμα της Τριζίνος και έκτοτε κάποια κόμματα, γαλλικά, ρωσικά, αγγλικά τα πρώτα χρόνια, αργότερα μετονομάστηκαν και έγιναν πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, μπλε, καταδυναστεύουν αυτόν τον τόπο, απομυζούν τον πλούτο του τόπου, για να χρησιμοποιήσω και μια λέξη που χρησιμοποιούν κάποιοι κατ' επίφαση αριστεροί με πάρα πολλές ιδιοκτησίες και ακίνητα. Και ο κόσμος δυστυχώς, οι πολίτες δυστυχώς δυστυχούν. Αυτό πρέπει να αλλάξει, μπορούμε να το αλλάξουμε, διότι ας θυμηθούμε ότι ο παππούς μας, ο Αντισθένης, αν δεν απατώμε, πριν από 2.500 χρόνια είπε, και είναι καλό να το θυμόμαστε, ότι για τα δεινά αυτού του τόπου δεν ευθύνονται μόνο οι πράξεις των ολίγων κακών, αλλά η απραξία των πολλών, των υπολείπων, που είμαστε εμείς οι πολλοί. Στα 10-11 εκατομμύρια των Ελλήνων, αυτοί οι οποίοι μας εξουσιάζουν, πέρα από τους 302, 310, 350, και κάποιοι άλλοι, τα παπαγαλάκια ή κάποιοι άλλοι παρατριχάμενοι, κάποιοι του νομικού κύκλου, κάποιοι του δημοσιογραφικού κύκλου, κάποιοι επιχειρηματίες, οι οποίοι ελέγχουν με κάποιον τρόπο την ζωή των συνελλήνων, των πατριωτών, των Ελλήνων, των συμπολιτών μας. Οι λίγοι καλοί, οι λίγοι κακοί καταστρέφουν τους πολλούς. Οι λίγοι κακοί, ναι, πέσω με διόφερση, οι λίγοι κακοί δημιουργήσανε τα κόμματα, γιατί μου δίνεις τώρα αφορμή να πάμε να επισκεφτούμε άλλη μια λέξη. Κόμματα. Τι σημαίνει η λέξη κόμματα? Από το ρήμα κόπτο. Γι' αυτό γράφεται και με δύο μη. Κόπμα, κόμμα, που σημαίνει τεμαχίζω, διαιρώ. Θυμηθείτε το διέρη και βασίλευε. Όταν λοιπόν θέλω να διαιρέσω κάποιους, τους κόβω σε κομμάτια. Θέλω να κάνω μια πολύ καλή παρατήρηση, την έχω ξανακάνει και στο παρελθόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για να ξεκινήσω από αυτόν, μια και αυτή την περίοδο τον προβάλλουν ως πρώτο κόμμα, μάλλον έχει την πρωτοκαθεδρία, την πρωτοπορία, προπορεύεται. Έχει 2-3 καλές προτάσεις στο πρόγραμμά του. Το ίδιο 2-3 καλές προτάσεις έχει και η Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο 2-3 καλές έχει και η Χρυσή Αυγή. Τους παίρνουμε τη σειρά όπως ακούμε στις δημοσκοπήσεις. Το ίδιο έχει και το ΚΚΕ. Το ίδιο καλές προτάσεις, 1-2 στο πρόγραμμά τους έχουν και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ ή η ΡΗΜΑΔ, πώς αλλιώς τη λένε, και ο Ανταρσία και οποιοδήποτε άλλοι. Όλοι έχουν 1-2 καλές προτάσεις στο πρόγραμμά τους. Αν όμως κάποιος θέλει να ψηφίσει ή να επιλέξει κάποιες από αυτές ή όλες αυτές σε ένα συνδυασμό, δεν μπορεί να το κάνει, διότι πρέπει να ταχθεί υπέρ του ενός ή του άλλου κόμματος. Δεν θα ήταν ωραίο να συμφωνήσουμε σε 2-3 πράγματα όλοι ως Έλληνες πολίτες, κάτοικοι αυτής της χώρας, φυσικοί κληρονόμοι αυτής της χώρας, όπως την οικογένειά μας είμαστε, οι φυσικοί κληρονόμοι της κατοικίας μας, και να πούμε ότι για αυτά εδώ συμφωνούμε, πάμε όλοι μαζί, και για το κάθε άλλο θέμα δίνουμε ψήφισμα.
Και όταν το 70% ή το 80% του ελληνικού λαού συμφωνήσει, ώστε οι δυσαρεστημένοι να είναι όσο γίνεται λιγότεροι, τότε αυτό να γίνει νόμος του κράτους. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Και αν δεν υπάρξει, γιατί κάποιοι λένε ότι μα αν δεν συμφωνήσουμε και είμαστε 49-51, τότε το θέμα να κοπεί στα δύο, να αναλυθεί ξανά, να εξηγηθεί ξανά, να γίνουν οι αναγκαίες βελτιώσεις και να περάσει τμήμα-τμήμα. Αυτό που είναι υπέρ των πολλών, με ποσοστό είπαμε άνω του 65-70-75%, να γίνει νόμος του κράτους, ώστε οι δυσαρεστημένοι να είναι όσο γίνεται λιγότεροι. Ενδιαφερόμεθα για το εθνικό καλό, για το κοινωνικό καλό, για το ομαδικό καλό, και από αυτό θα προκύψει και ατομικό. Αν ευδοκιμεί ο ένας, οι υπόλοιποι θα έχουν πρόβλημα. Υπάρχει μια πολύ ωραία λέξη ελληνική, ο φθόνος και η αφθονία. Όταν έχουμε αφθονία, δεν έχουμε φθόνο. Το α είναι το στερητικό. Η έλλειψη του φθόνου είναι η αφθονία. Φανταστείτε ένα γήπεδο γεμάτο με πορτοκάλια και σας πούνε πάρτε πάρτε. Πόσα μπορείς να πάρεις? Όταν αυτό το γήπεδο είναι γεμάτο μέχρι πάνω τους κερκίδες με πορτοκάλια, πόσα μπορείς να πάρεις? Ένα τσουβάλι, δύο τσουβάλι, δεν μπορείς να σηκώσεις περισσότερα. Και θα μπουν και άλλοι να πάρουν πορτοκάλια, αρκεί να μην σκοτωθούμε στην είσοδο βεβαίως. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει αφθονία, δεν υπάρχει φθόνος γιατί εσύ, γιατί εγώ. Και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το συνειδητοποιήσουμε και να το αποβάλουμε από το μυαλό μας, για να θυμηθούμε και κάποιον παλαιότερο Έλληνα ο οποίος έχει αποβιώσει, ο οποίος είπε κάτι σωστό, τον Χριστόδουλο, τον Αρχιεπίσκοπο σχεδόν πάει σε Ελλάδος, ο οποίος είχε πει ότι το λαμπρό ανέκδοτο, το περιβόητο ανέκδοτο, το οποίο είναι αρχαιοελληνική ρίση και αυτό, τι θέλεις να σου δώσει εσένα, λέει ο Θεός, του γείτονά σου του έχει δώσει 100 κατσίκες. Λέει να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Γιατί να μην έχεις και εσύ 10, 20, 30, 50 κατσίκες? Να έχεις και εσύ, ας έχει ο γείτονά σου. Αυτό είναι μια νοοτροπία ελληνική, η οποία αν δεν εκλείψει θα καταστραφούμε ολοσιερώς, και αυτοί που νομίζουν ότι θα επιβιώσουν θα φαγωθούν στο τέλος μεταξύ τους και δεν θα μείνει ούτε ένας. Άρα, για να κάνουμε την κατακλείδη, όπως μας λένε, η ελληνική γλώσσα μας διδάσκει πάντοτα όταν την παρατηρούμε, τα κόμματα που εφαρμόζουν το Διέρα και Βασίλεδα και σε χωρίζουν, και δεν λέμε μόνο τα δικά μας κόμματα, γιατί όπως έχουμε παρατηρήσει όλοι, τα κόμματα ή κάποια πρόσωπα μέσα στα κόμματα έχουν και κάποιες διασυνδέσεις έξω από άλλους παράγοντες που τους αρέσει το Διέρα και Βασίλεδα. Και εδώ θα μου επιτρέψεις να καταγγείλω την Γαλλική Επανάσταση, η οποία από τότε δημιούργησαν θεωρητικά τους αριστερούς σε ιδεολογία και τους δεξιούς σε ιδεολογία, αλλά κανένας δεν παρατήρησε ότι αυτές οι δύο ιδεολογίες έχουν γεννηθεί από μια συγκεκριμένη ίδια μήτρα, έτσι. Και μας πετάξανε και την παραμύθα, την οποία την πετάξανε μόνο στον απλό λαό, στην αστική τάξη και λίγο πιο κάτω δηλαδή, της περί ισότητος. Που ενώ στην φύση δεν υπάρχει έννοια ισότητα στη φύση, γιατί όταν λέμε ισότητα, θα έπρεπε ας πούμε το λιοντάρι όπως επιτίθεται στο ελαφάκι και το τρόιφ, να έχει ίση κατανομή και το ελαφάκι να μπορεί να επιτεθεί σε ένα λιοντάρι και να το φάει. Αυτό όμως στη φύση δεν συμβαίνει. Άρα να μην μπλέχουμε ή μάλλον να μην μεταφράζουμε τις έννοιες όπως θέλουμε, γιατί ισότητα στη φύση ή γενικά σε εμάς ανθρώπους δεν υπάρχει. Θα μπορούσε όμως να υπάρχει ισονομία. Γι' αυτό θα ήθελα να μου το αναλύσεις λίγο, Στέφανε. Ισότητα. Είμαστε ίσοι εμείς οι δύο παέθωνα. Εγώ είμαι λίγο ψηλότερος από εσένα, αλλά εσύ είσαι λίγο νεαρότερος από μένα. Εσύ λοιπόν μπορείς να τρέξεις τα 100 μέτρα σε 15 δευτερόλεπτα, εγώ θα κάνω 20 δευτερόλεπτα. Πώς είμαστε ίσοι? Πρέπει να έχουμε ισονομία, ισοπολιτεία, ισηγορία, ισοκρατία, δηλαδή να είμαστε ίσοι έναντι των νόμων. Αλλά αν εσύ μπορείς και αποδίδεις περισσότερο σε κάποιο θέμα, γιατί θα πρέπει να είσαι ίσος με μένα? Πάρε ένα δέντρο, όποιο δέντρο θέλεις. Μελέτησε τα φύλλα του. Δεν υπάρχουν δύο φύλλα στο ίδιο δέντρο, όσο μεγάλο και να είναι αυτό, όσο και αν ψάξετε, δεν θα βρείτε δύο φύλλα που να είναι απολύτως ίδια, ίσα. Έχουν την ίδια μοριακή δομή, DNA, αλλά είναι απολύτως διαφορετικά μεταξύ τους. Θυμάμαι έναν παλαιότερο διευθυντή της βιομηχανίας Ζαχάριος, με διδακτορικό στην χημεία, χημικός μηχανικός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, νομίζω Χριστοδούλου λεγότανε, σε κάποια ομιλία του μας είπε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που μου έκανε εντύπωση. Σε ένα τόνο ζαχάρεως, όπου υπάρχουν δισεκατομμύρια κόκκι ζαχάρεως, δεν θα βρείτε δύο οι οποίοι στο μικροσκόπιο να αποδειχθούν απολύτως ίδιοι, ίσοι, όμοιοι. Έχουν την ίδια μοριακή δομή, αλλά είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Η κρυσταλλική τους δομή, δηλαδή η μορφή τους, είναι διαφορετική.
Η φύση λοιπόν δεν έχει δύο πράγματα ίσα. Πώς να γίνουμε ίσοι δύο που δεν είμαστε? Η ισότητα ως προς την αντιμετώπιση από την πολιτεία, δηλαδή ισονομία, ισυγορία. Αυτό εννοούν οι αριστεροί, οι οποίοι έχουν και άλλες συγχύσεις στον εγκέφαλό τους ατυχώς, και δεν είπε αριστερός ή δεξιός. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος είναι καλός και έχει, όταν έχει αυτός δίνει και σε έναν άλλον, γιατί αυτός θα πρέπει σόν και καλά να αποκληθεί ή να πρέπει να οριστεί ότι είναι αριστερός για να είναι καλός? Πριν από 50 χρόνια στην Ελλάδα καλοί σαν οι δεξιοί. Τα τελευταία χρόνια οι καλοί είναι αριστεροί. Γιατί να συμβαίνει αυτό? Δεν είμαστε ούτε αριστεροί, ούτε δεξιοί, ούτε κεντρώοι. Είμαστε πολίτες οι οποίοι ενδιαφερόμεθα για το καλό πρώτον της οικογένειάς μας και μετά της πόλεως μας, της κοινωνίας μας την οποία ζούμε, της πατρίδας μας και του πλανήτη. Ζητούμε όλοι οι λαοί της γης, οι πολίτες του κάθε κράτους, να έχουν την δυνατότητα να επιβιώσουν, να ζήσουν μέσα στην χώρα τους, να συμπορευόμεθα όλοι μαζί σε κοινά για τον πλανήτη, σε κοινές για τον πλανήτη πράξεις, ώστε να μην καταστραφεί, να μην τον εκμεταλλευόμεθα, να μην υπερεκμεταλλευόμεθα τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, και όταν θα μπορούμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να το κάνουμε. Όπως το κάνανε οι Έλληνες ανέκαθεν. Διότι η έννοια φιλοξενία είναι αμιγώς ελληνική, το άσυλο είναι λέξεις ελληνική, οι οποίες υπάρχουν στον ελληνικό πολιτισμό, στην ελληνική κοσμοαντίληψη, στην ελληνική κοσμοθεωρία, εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια, πριν καν οι άλλοι λαοί ανακαλύψουν την έννοια του διπλανός, του εγώ, του οτιδήποτε άλλο. Φιλοξενία λοιπόν. Και μάλιστα οι Έλληνες είχαν και Θεό για την φιλοξενία, και όχι τον οποιονδήποτε, τον πατέρα θεών και ανθρώπων, τον δημιουργό στην δική τους κοσμοαντίληψη, τον Δία, τον Ζεφ, τον Δία. Εδώ, Στέφανε, λίγο άμα θες να προσθέσω ή αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Και στη φιλοξενία οι αρχαίοι Έλληνες πάλι θέτανε και κάποια όρια, για να μην τα ξεφεύγουμε τα όρια, γιατί όπως λέμε για το φιλόξενο Δία, στην ουσία χρησιμοποιούταν, επειδή τότε ήταν πόλης κράτης, αμυγός για τους Έλληνες, δηλαδή ποιο, ότι πήγαινε κάποιος στο σπίτι σου και χωρίς να το ρωτήσεις γιατί σου κάνει επίσκεψη ή από πού έρχεται, τον τάιζες, τον φίλευες και μετά από κάποιες μέρες το ρωτούσες το λόγο που έχει έρθει. Αυτό δεν ισχύει όμως για τους Πέρσες, γιατί ο Πέρσης ήταν απεσταλμένος, έπρεπε αμέσως να πει για το λόγο που έχει έρθει και μετά ανάλογα να γίνει φιλοξενία ή μη. Ναι. Γιατί πολλές φορές έχουμε παρμηνεύσει κάποια πράγματα. Αλλά αυτό που θέλω να μείνει σαν σημασία είναι ότι τα κόμματα που διαιρούν και τα έχουν δημιουργήσει άλλοι και έξωθεν, τι κάνουν στην ουσία? Φέρουν εμάς τους Έλληνες να είμαστε σκόρπιοι από εδώ και από εκεί, να μαλώνουμε πάντα μεταξύ μας για να μπορούν αυτοί να υποφελούνται. Και εδώ μου έρχεται μια ταινία παλιά του ελληνικού κινηματογράφου με το συγχωρεμένο Κατράκι, αυτό το μεγάλο ηθοποιό, όπου γύρισε ο άσωτος γιος, ο ένας άσωτος γιος πίσω στα χωράφια, ας πούμε, και αυτά, και ο άλλος ο γιος που είχε μείνει και ήταν με τον πατέρα δεν τον ήθελε και του λέει πώς τον δέχεσαι. Και θα μου μείνει, από παιδάκι μου έχει μείνει, που πήρε ένα κλαδί που το δίνει του δυνατού του γιου που αντιδρά να το σπάσει, και το σπάει. Το σπάσει τα δύο. Και μετά του λέει πάρε και τα δύο κομμάτια και σπάσ' το, δηλαδή να του σπάσει τα τέσσερα. Και όση δύναμη και να βάζει, δεν έσπαγε στα τέσσερα. Και αυτό ίσως είναι δίδαγμα που πρέπει να μας μείνει, ότι αν δεν είμαστε μονιασμένοι, μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα πράγματα. Δεν ξέρω άμα... Αυτό το παράδειγμα που αναφέρεις από την ταινία με τον Κατράκη, δεν το θυμάμαι στον κινηματογράφο, αλλά το θυμάμαι, το είχαμε διδαχθεί αν δεν πατώμε στο αναγνωστικό του Ζούκη στην πρώτη γυμνασίου, όταν ο πατέρας Γιώργος έδωσε στα παιδιά του, τα οποία τσακωνόταν μεταξύ τους, τους έδωσε ένα δέμα με κλαδιά και τους λέει σπάστε τα. Δεν μπορούσαν να το κάνουν. Όταν τους έδωσε ένα, το σπάσαν. Και τότε κατάλαβαν τα παιδιά ότι έπρεπε να συμπράττουν όλοι μαζί για να πορευτούν, για να λειτουργήσει καλύτερα η οικογένειά τους, το σόι τους. Αυτό, και οι φίλοι τους, ο λαός τους. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί και να ξεκινήσουμε από την οικογένειά μας, από τους φίλους μας, από την γειτονιά μας, από το σόι μας, από την πόλη μας, από το κράτος μας και μετά στον πλανήτη. Έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα του αριστερός-δεξιός, χριστιανός-μουσουλμάνος, άθεος ή οτιδήποτε άλλο. Ή οποιασδήποτε τέτοιες δοξασίες ας είναι μέσα στο κεφάλι του οποιοδήποτε, δεν μας ενδιαφέρουν αυτές. Ας βρούμε έναν τρόπο να λειτουργήσουμε και να ζήσουμε όλοι οι λαοί της γης, όλοι οι πολίτες του κάθε κράτους έθνους, με κάποιον τρόπο ώστε να είμαστε ειρηνικοί. Γιατί έχουμε καταντήσει την κοινωνία μας
τον πλανήτη μας μια ζούγκλα και επικρατεί μόνο ο νόμος του ισχυρού. Αυτό είναι εξαιρετικός κακό. Στέφανε, εδώ να σε διακόψω λίγο, να κάνουμε μια ολιγόλεπτη διακοπή, χρήσιμη διακοπή, και να επανέλθουμε να αναλύσουμε και άλλα πραγματάκια. Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε πάλι στη ζώνη του Πυρός, εδώ με τον φίλο μου τον Στέφανο Βαβούρα, που νομίζω ότι συζητάμε για πολύ σημαντικά πράγματα που μας αφορούν. Αν νιώθουμε όμως πολίτες και όχι ιδιώτες, έτσι, γιατί δεν είναι για όλους μου φαίνεται. Και θα περάσω λίγο να το ρωτήσω, γιατί πριν καιρό, αλλά και τελευταία, ξαναείδα στο διαδίκτυο μια ομιλία που είχε κάνει, η οποία αναφερόταν Δήμος Πολιτών Ελλήνων, να το ρωτήσω τι ακριβώς είναι αυτή η κίνηση ο Δήμος Πολιτών Ελλήνων, να μας αναλύσει και να επανέλθουμε σε πιο κρίσιμα σημεία. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία, Φαέθωνα. Να θυμίσω ότι ο όρος πολίτης και πολιτισμός προέρχεται από την πόλη. Η λέξη πόλης θεσπίστηκε, ο όρος πόλης θεσπίστηκε στην Ελλάδα πριν από πολλές χιλιετίες. Όταν οι άνθρωποι κάποια στιγμή σταμάτησαν να διάγουν νομαδικό βίο, και κάποιοι, όχι όλοι, συνεκεντρώθησαν σε κάποιες πόλεις για να αντιμετωπίσουν κοινά προβλήματα, ή διότι συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να συμβιώσουν για να λειτουργήσουν με κάποιον καλύτερο τρόπο. Τις πόλεις αυτές, λοιπόν, στα πρώτα τους χωριά, στις πόλεις τους, παρατήρησαν ότι δημιουργήθηκε η ανάγκη να έχουν κάποιες σχέσεις μεταξύ τους για να μπορέσουν να λειτουργούν. Για παράδειγμα, τα σκουπίδια εκείνης εποχής, ή τους κινδύνους που πιθανόν αντιμετώπιζε η πόλη από κάποιες επιδρομές κάποιων κακών ή κάποιων ζώων ή από κάποιες άλλες φυσικές συνέπειες, από κάποια ποτάμια που πιθανόν ξεχύτιζαν κάτι άλλο, ή από τις μεταξύ τους σχέσεις όταν κάποιοι είχαν κάποιες διαφωνίες και για κάποιο λόγο τσακωνόντουσαν μεταξύ τους. Άρα λοιπόν αναγκάστησαν οι άνθρωποι να αποκτήσουν ένα πλαίσιο επικοινωνίας, κάποιους κανόνες επικοινωνίας, συμπεριφοράς μεταξύ τους, και αυτοί οι κανόνες συμπεριφοράς αποκαλούνται κατ' εμέ πολιτικός βίος. Ο τρόπος δηλαδή να επικοινωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους, μέσα στις πόλεις τους, στις κοινωνίες τους. Αυτός λοιπόν είναι ο πολιτικός βίος, αυτή είναι η πολιτική, οι δραστηριότητες των ανθρώπων, οι οποίες αφορούν τις σχέσεις τους μεταξύ τους και όχι το πολιτικάντικο κλίμα ή τον πολιτικάντικο ορισμό, τον οποίο μας έχουν εμφυσίσει τα τελευταία 150, 200 ή 200 τόσα χρόνια. Αυτός είναι λοιπόν ο πολίτης. Ο Δήμος λοιπόν των Ελλήνων πολιτών είναι μια προσπάθεια που κάναμε κάποια ομάδα πολιτών εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά οι αντίστοιχες γίνονται και σε άλλες πόλεις Ελλάδος και γίνονται και στο παρελθόν, στην προσπάθειά μας να ευαισθητοποιήσουμε κάποιους πολίτες και να θυμηθούμε ότι σε αυτόν τον χώρο, όπου γεννήθηκε η δημοκρατία πριν από πολλές χιλιετίες, να θυμηθούμε τον Κλισθένη γύρω στο 500 τόσο π.Χ. στην Αθήνα και άλλους παλαιότερα, και αργότερα τον Αριστοτέλη με τους κανόνες που εθέσπισε περί δημοκρατίας. Και να θυμίσουμε ότι κανένα κόμμα σήμερα δεν λειτουργεί δημοκρατικός και δεν έχουμε δημοκρατία, αλλά έχουμε μια κοινοβουλευτική δικτατορία. Έτσι την απεκάλεσε και ο Κορνήλιος Καστοριάδης, αν δεν απατώμε, σε κάποιο σύγγραμμά του γύρω στο 1994, 95, 96, λίγο πριν αποβιώσει. Ο Δήμος λοιπόν των Ελλήνων Πολιτών είναι μια συνένωση πολιτών, μια ομάδα, διότι Δήμος σημαίνει οι πολίτες μιας πόλεως, ο Δήμος, αυτός είναι ο Δήμος. Ελλήνων, φυσικά, διότι συζητούμε για την Ελλάδα, θα μπορούσε να είναι και ο Δήμος των πολιτών του Ιράκ ή της Ταϊλάνδης ή του Μπαγκλαντές ή της Αργεντινής. Ο Δήμος λοιπόν των Ελλήνων πολιτών είναι η προσπάθεια που κάνουμε μια ομάδα πολιτών να ευαισθητοποιηθούμε και να εφαρμόζουμε κανόνες πολιτικής συμπεριφοράς μεταξύ μας, ώστε να έχουμε τα λιγότερα δυνατά προβλήματα από το πώς θα πατάμε τα σκουπίδια μας, πώς θα συμπεριφερόμεθα στους δρόμους, πού θα σταθμεύουμε το αυτοκίνητό μας, πώς θα λειτουργούμε μέσα στα λεωφορεία ή οπουδήποτε αλλού. Έρχεσαι στις 5 το πρωί από μια διασκέδαση, καλώς έκανες, αλλά δεν πρέπει να έχεις στη διαπασόν το ηχητικό σύστημα του αυτοκινήτου, γιατί κάποιοι άλλοι κοιμούνται. Πετάς τα σκουπίδια σου στο δρόμο ή πετάς το από τσιγαρό στο δρόμο, αλλά πρέπει να σκεφτείς ότι κάποιος άλλος ενοχλείται ή κάπου αλλού κάνει ζημιά με αυτό. Άρα λοιπόν αυτές οι συμπεριφορές μας πρέπει να βελτιωθούν. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ως Δήμος Ελλήνων Πολιτών. Και αυτό θα πρέπει να κάνει και η κοινωνία μας γενικώς, η πολιτεία μας, το κράτος μας. Και το κράτος είμαστε εμείς οι ίδιοι, δεν είναι κάποιος άλλος το κράτος. Εμείς επιλέγουμε με κακές επιλογές κάποιους, οι οποίοι αντί να μας ποιμένουν με ομικρον γιώτα, και αυτό δεν είναι πολύ καλό, μας ποιμένουν με ήττα. Ομερική φράση, η οποία σημαίνει καταστρέφω. Ποιμένω σημαίνει καταστρέφω. Αλλά και το ποιμένω με ομικρον γιώτα
Και αυτό σημαίνει δυστυχώς η καταστροφή, διότι ο Πειμένας, ο Τσομπάνης, του ποίμνιό του το εκμεταλλεύεται. Το κουρεύει, το αρμέγει, το σφάζει, το πουλάει. Για λογαριασμό του Πειμένους γίνονται και όχι για λογαριασμό του ποιμνίου. Επομένως, δεν θέλουμε να είμαστε ποίμνιο, θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι, ελεύθεροι πολίτες και όχι ιδιώτες, να συμμετέχουμε στα κοινά. Να θυμίσουμε ότι ο όρος idiot στην αγγλική που σημαίνει vlax, ηλίθιος, είναι όρος που προήλθε εκ της ελληνικής και αυτός από την αρχαία Αθήνα, όπου όποιος έχανε τα δικαιώματά του τα πολιτικά, είτε λόγω διανοητικής καταστάσεως, είτε λόγω πολιτικής συμπεριφοράς, δηλαδή ήταν ο πονηρός που δεν πήγαινε με τον ένα με τον άλλο, απεκαλείται ιδιώτης και απήχε ή δεν το επιτρέπεται να εμπλέκεται εις τα κοινά. Πρέπει λοιπόν να συμμετέχουμε όλοι, διότι αν συμμετέχουμε όλοι, δεν πρόκειται κανείς ποτέ να μας ψέξει και να μας πει «Α, δεν το κάνατε, δεν το κάνετε». Όχι, δεν το κάναμε. Να συμμετέχουμε όλοι μαζί, ώστε να μην έχω εγώ την μορφή την δική σου, φίλε συνέλληνα ή φίλε συμπολίτη. Αν συμμετέχεις και εσύ, θα είσαι και εσύ υπεύθυνος. Και γιατί δεν θα έπρεπε να υπηρετήσουμε όλοι και την πολιτική μας θητεία, όπως κάποιοι πολλοί υπηρετήσαμε και την στρατιωτική μας, για 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 μήνες, είτε συνεχώς είτε κατά διαστήματα, με κάποιον τρόπο να υπηρετούμε όλοι και την πολιτική μας θητεία. Και να υπάρχει μια υποτυπώδης αμοιβή, αυτή που θα καλύπτει τα έξοδα της λειτουργίας μας σε αυτήν την περίοδο. Και όχι αμοιβές των 6, των 8 χιλιάδων για κάποιους βολευτές, βουλευτές, με παρατρεχαμένους τους, χρειάζονται τους αστυνομικούς φρουρούς. Αν είναι αγαπητοί στο λαό, δεν χρειάζονται φρουρούς. Εάν το κράτος μας δεν είχε τίποτε, η γη μας, η χώρα μας δεν είχε τίποτε σπουδαίο, δεν θα την πυροβολούσαν, δεν θα την ενοχλούσαν με αυτόν τον τρόπο. Επειδή όμως έχει πάρα πολλά πράγματα, είμαστε πρώτοι σε νικέλιο, σε βοξίτη, σε πάρα πολλά ορυκτά υλικά. Ανεκαλύφθησαν προσφάτως τα κοιτάσματα των υδρόγων ανθράκων, φυσικού αερίου, πετρελαίου νοτίους της Κρήτης. Λένε περισσότερα από όσα, είναι τρεις φορές περισσότερα από όσα αυτά της Αλάσκας. Μπορεί η Ελλάδα με το φυσικό της αέριο νοτίος της Κρήτης να λύσει το ενεργειακό πρόβλημα της Ευρώπης τα επόμενα 50 έτη. Όταν λοιπόν βλέπουν τέτοιον ορυκτό πλούτο, αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι ο πλανήτης τους ανήκει, θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά από το να γκρεμίσουν μια κυβέρνηση, από το να χρηματοδοτήσουν 2, 3, 5, 10 μη κοινοφελείς ή μη κυβερνητικές οργανώσεις, μη κοινοφελείς μου αρέσει να τις αποκαλώ, οι οποίες με κάποιον τρόπο θα φροντίζουν να σου δημιουργούν πρόβλημα, να δημιουργούν πρόβλημα στην κοινωνία. Όπως εγώ αν θέλω να πάρω το μαγαζί κάποιο, ένα σπουδαίο γωνιακό μαγαζί, μπορώ να επινοήσω τρόπους ώστε να διώξω τους πελάτες του, να τον οδηγήσω τον επιχειρηματία σε ένδια και μετά να το αγοράσω κόψω χρονιάς, το 1/10 της αξίας του καταστήματος. Έτσι ακριβώς πράττουν και αυτά τα κοράκια, οι παγκόσμιοι εξουσιαστές, οι οποίοι επειδή νομίζουν ότι ο πλανήτης τους ανήκει, θέλουν αυτό το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα, αυτήν την πλουσία γωνιά της γης που λέγεται Ελλάδα, να την κάνουν δική τους και να πετάξουν τους Έλληνες στα σκουπίδια. Ακριβώς. Δεν θα τους το επιτρέψουν. Έτσι γίνεται και μιλάμε τώρα για εθνοκάθαρση και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Έτσι. Αλλά θέλω να, προηγουμένως που μιλάγαμε για το βήμα των πολιτών, θέλω να σου πω ότι παρατηρούνται όμως και κάποια άλλα φαινόμενα. Και αυτό είναι από έλλειψη παιδείας, πιστεύω. Ότι κάποιοι έρχονται ως αυτόκλητοι, όπως είναι και οι κομματάρχηδες, έτσι είναι και κάποιοι άλλοι που έρχονται ως αυτόκλητοι σωτήρες, τάζουν, σου λένε: «Εμείς θα σώσουμε την Ελλάδα. Έχω αυτό, έχω εκείνο». Και στο τέλος, πάλι δημιουργούν διχόνοιες μέσα στους Έλληνες. Και αυτά που υπόσχονται στην τελική ανάλυση, κανένας δεν τα βλέπει. Κανένας δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, αλλά υπάρχει αυτό το διέρε και βασίλευε. Και γι' αυτά μου φαίνεται κάπως είναι λίγο περίεργα. Και θα σου ερωτήσω ευθέως, επειδή σου ξέρω πολύ καλά ότι το γνωρίζεις το θέμα αυτό, ότι με την υπόθεση του Σόρα που έχει πάρει τόσο πολύ ντόρο σε όλα τα κανάλια, συνέχεια θα σωθούμε, έχουμε λεφτά, ξέρω εγώ, ξαφνικά αλλάξαν οι πορείες και τα νεμολόγια. Αισθάνομαι μια ελαφρά ενοχή με την εξής έννοια. Όταν ξεκινήσαμε πριν από 2,5 περίπου έτη, μετά τις εκλογές του Ιουνίου, 17 Ιουνίου αν δεν απατώμε, του 12, να συζητάμε με τον Νίκο τον Γεωργατζά, με τον οποίο συζητούσαμε αρκετό καιρό πριν και είχαμε κάνει και 2-3 συναντήσεις, τον είχα γνωρίσει στη Θεσσαλονίκη, και είχαμε κάνει και αρκετές προσπάθειες συνενώσεως των Ελλήνων. Όταν του είχα πει λοιπόν στα τέλη του Ιουνίου του 12, Νίκο, να χρησιμοποιήσουμε τις μετοχές της Ανατολής, για τις οποίες κάτι μου είχε πει, ως ένα πυροτέχνημα, με την καλή έννοια του όρου,
ώστε να συνεχίσουμε να ζωντανέψουμε ξανά εκείνη την προσπάθεια της συνενώσεως. Τότε μου είπε ότι υπάρχουν και τα ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου. Και ανέφερε, όταν του ρώτησα τι είναι αυτά, μου ανέφερε για τα 11,5 δις τα οποία είχαν προσφέρει τότε, δεν ξέρω αν είναι αληθινά ή όχι, θα πούμε μετά αμέσως γι' αυτό, τα οποία είχαν προσφέρει τότε ο Σόρας και η ομάδα του στο Κυπριακό Δημόσιο. Γι' αυτό είχε γράψει πρώτος ο Κήρυκας, ο Εθνικός Κήρυκας της Αυστραλίας, τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο του 12. Όταν λοιπόν είδα λίγο το θέμα αυτό, σκέφτηκα ότι είναι μια καλή ευκαιρία, ένας καλός τρόπος, ένα καλό μέσο για να προξενήσουμε το ενδιαφέρον των Ελλήνων, ώστε να προσπαθήσουμε ξανά να συμπράξουμε όλοι μαζί έξω από τα κόμματα για να κάνουμε κάτι. Στα πλαίσια αυτής λοιπόν της προσπαθίας έγινε η πρώτη συνάντησή μας στην Λακωνική Αγωγή στις 15 Σεπτεμβρίου του 2012 στην Αθήνα. Εκεί μαζευτήκαμε στα πλαίσια της ενότητας και υπάρχει και σχετικό βίντεο στο διαδίκτυο το οποίο μπορείτε να το δείτε. Και είπαμε ότι εδώ σήμερα μαζευτήκαμε και είχαν έρθει μέσα στο μέσο του πουθενά τον Σεπτέμβριο μήνα, είχαν έρθει 15 άτομα. Και εκεί παρουσιάστηκε και η ομάδα του Αρτέμι του Σόρα με τον πρόεδρο του τότε, τον Λαμπράκη. Σήμερα έχουν χωριστεί και έχουν αλληλοκατηγορηθεί με βαριές κατηγορίες μεταξύ τους. Ήταν ο νομικός του σύμβουλος. Ακούσαμε κάποια πράγματα. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να κρίνουμε αν αυτό ήταν αλήθεια ή όχι. Αλλά από τη στιγμή που και κάποιοι δικοί μας, ένας δικός μου προσωπικός φίλος, με έναν δικό του φίλο, συμπαρευρέθησαν στο Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου και δεν τους έδιωξαν, θεωρήσαμε ότι αυτή η υπόθεση έπρεπε να ελεγχθεί. Και την υποστήριξαμε. Και πέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνέβησαν θετικές ενέργειες από την πλευρά του Σόρα. Δεν τον ενοχλούσε κανείς. Όταν λοιπόν εγώ είχα κάποια στοιχεία και έβλεπα ότι κανείς δεν τον ενοχλεί, θεώρησα ότι αυτή η υπόθεση μπορεί να είναι αληθής. Αλλά ποτέ, από την πρώτη και όλα στιγμή, από τα τέλη Σεπτεμβρίου που διοργανώσαμε τη μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα, στο President, και μετά τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τους υπόλοιπους μήνες, διακηρύσουμε η ομάδα, οι δύο, οι τρεις, οι τέσσερις που τον στηρίξαμε και κάποιοι άλλοι αργότερα, ότι ο μόνος ο οποίος έχει την αρμοδιότητα, την δυνατότητα και την υποχρέωση να ελέγξει αυτή την υπόθεση είναι η ελληνική κυβέρνηση, η οποία επί 2,5 τώρα χρόνια δεν το πράττει. Και αυτή η δίκη που έγινε δεν λέει ότι τα χρήματα είναι υπαρκτά, λέει ότι έχουν κατατεθεί κάποια χαρτιά, κάποια ΙΟΒΕ, κάποια ομόλογα σε κάποια τράπεζα. Εγώ θέλω αυτή η υπόθεση να ελεγχθεί. Αλλά μέχρι ότου αυτό το πράγμα υλοποιηθεί ή όποτε γίνει, γιατί βλέπω να μην γίνεται, δεν θα πάψω να πολεμώ για την απελευθέρωση της πατρίδος μου και με άλλους τρόπους. Και ένας από αυτούς είναι να πολεμήσω το καθεστώς με τον τρόπο που αυτό πολεμά εμάς, με τα κόμματά του. Γι' αυτό και συνέπραξα με την συνένωση τριών πολιτικών κινήσεων, υπό τον τίτλο, υπό το όνομα Δραχμή, στις ευρωεκλογές, διότι κρίναμε ότι η Δραχμή είναι ένας μοναδικός τρόπος, ένας τρόπος, η καθιέρωση του εθνικού νομίσματος, να πολεμήσεις αυτό το καθεστώς. Αν έχεις δικό σου νόμισμα, δικό σου χαρτί για να λειτουργήσει η οικονομία σου, σου κοστίζει σχεδόν μηδέν. Σήμερα μας κοστίζει ανθρώπινες ζωές, αεροδρόμια, λιμάνια, περιουσίες, δρόμους, την ζωή μας, την ύπαρξή μας, το μέλλον μας, το εθνικό μας μέλλον, την δική μας υπόσταση. Το να περιμένουμε από την Μέρκελ ή κάποιους στοκογλύφους ή κάποια αγορές, ποιες αγορές, οι διεθνείς τραπεζίτες είναι αυτοί, οι 2, 3 ή 5 οικογένειες, να μας δώσουν 5-10 ευρώ για να λειτουργήσει η οικονομία μας. Να επανέλθουμε στη Δραχμή, διότι είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσουμε και να φροντίσουμε όλοι οι Έλληνες να συμπράξουμε με 2-3 βασικές αρχές. Η Ελλάδα, το έδαφος, το υπέδαφος, ο αέρας, η πολιτιστική της κληρονομιά, η θησαυρή της, πνευματική και υλική, η ΑΟΖ, ανήκουν στον ελληνικό λαό και δεν μπορεί κανείς να τα παλατριώσει υπέρ τρίτων. Το πολίτευμά μας πρέπει να το καθαρίζουμε εμείς, δηλαδή θα πρέπει να είναι δημοκρατία. Στη δημοκρατία την δύναμη την έχει το πλήθος, η πλειοψηφία. Ο λαός, ο οποίος μετεξελίσσεται, εξελίσσεται, μετελίσσεται, μεταμορφώνεται σε πολίτη, σε συνειδητό, παιδευμένο πολίτη. Τα μνημόνια πρέπει να καταργηθούν και να πληρώσουμε, επειδή δεν είμαστε κακοπληρωτές, δεν είμαστε κακοί άνθρωποι, αυτό που θα πρέπει να πληρώσουμε. Το 5, το 10%, το 15% έχουν δώσει για ένα εκατομμύριο ομόλογο, τι δώσανε, 150-200 χιλιάδες. Αυτό θα πάρουν εν καιρό. Με ρήτρα αναπτύξεως, όπως έχω ακούσει κάποιον επιφανή πολιτευτή του ΣΥΡΙΖΑ να διακηρύσει. Ωραίος όρος. Όταν θα έχουμε, θα σας δώσουμε. Όχι όμως το 100%. Αυτό που πραγματικώς δώσατε για να το εξαγοράσετε. Να σε διακόψω λίγο. Και μισό λεπτό, μην ξεχάσουμε και τις γερμανικές αποζημιώσεις πρώτου, δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ακριβώς, τον χρυσό, το κατοχικό δάνειο και τις αρχαιότητες.
8.500 αντικείμενα περιγράφει ο Γιώργος Αλεκάκης, ο φίλος μου, στο εξαίρετο βιβλίο του «Οι γερμανικές αρχαιοκαπηλίες των Γερμανών στην Ελλάδα», με δικά τους στοιχεία από γερμανικά αρχαία αποδεικνύει τι έχουν κλέψει, τι έχουν ρημάξει, τι έχουν σηκώσει, και βεβαίως δεν είναι μόνο οι Γερμανοί, αλλά είναι κυρίως αυτοί. Που αυτοί συμπαραμασκουνούν και το δάχτυλο, το σόι μπλε και το σόι πράσινο. Και το σόι αυτών που και σήμερα κάνουν φοροδιαφυγή στην χώρα τους, ρημάζουν τον πλανήτη με εταιρείες όπως η Siemens. Είναι αποδεδειγμένο, στην Αμερική πληρώσανε πρόστιμα, στην Ελλάδα την περάσανε. Η Hochtief 500 εκατομμύρια ΦΠΑ και την κοπάνισε. Εμείς κοστάμε 500 ευρώ ΦΠΑ και μπαίνουμε φυλακή. Η Hochtief με 500 εκατομμύρια έφυγε ανενόχλητη. Και μια και που είπες για κατοχικές αποζημιώσεις, επειδή ήταν και πρόσφατα μια ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου, ο οποίος έγινε η σφαγή στα Καλάβρητα, και αν διαβάσουμε καλά την ιστορία θα δείτε για τα εγκλήματα πολέμου των Γερμανών, που εμείς ήμασταν από την πλευρά των νικητών, το τονίζω, στο ειδικό δικαστήριο τότε της Νιρεμβέργης δικάστηκε μόνο ο διοικητής, ο στρατιωτικός διοικητής όλης της Ελλάδος, ο οποίος καταδικάστηκε για όλα αυτά τα εγκλήματα σε 15 χρόνια κάθειξη, τα οποία εξέτησε τα 3 χρόνια και μετά βγήκε έξω. Στην ουσία δεν πληρώσανε κανένας. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα για να δούμε πως συμπεριφέρθηκαν και οι υποτιθέμενοι σύμμαχοι στις δικές μας τις απώλειες. Αλλά και μια που μιλάς για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας πολίτης, μου δίνεις και μια... Δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Χιλιάδες Έλληνες πολίτες συνειδητοποιημένοι, πεπαιδευμένοι, το διακηρύσουν αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ άκουσα από αυτούς πριν από αρκετά χρόνια, συνέπραξα, συνετάχθην με αυτούς και προχωρώ με αυτούς. Όπως και κάνουν και άλλοι και σήμερα και χθες και προχθές και αύριο, σε πολλά μέρη της Ελλάδος θα μιλούν για την ενότητα των πολιτών, των πεπαιδευμένων Ελλήνων. Ένας πολίτης όμως θα πρέπει να είναι και ενημερωμένος και να έχει μια ανάλογη παιδεία. Και εδώ θέλω σήμερα, γιατί μίλησες πριν πολύ σωστά για τους 5 με 6.000 καταγεγραμμένες αυτοκτονίες, και δεν βάλαμε φράγματα μέσα, δεν βάλαμε ούτε κεφαλικά ούτε τίποτα. Μιλήσαμε για το ότι μας ζητάνε συνέχεια φόρους, γιατί είναι κατακτητές και μας ζητάνε συνέχεια φόρους, αλλά σαν πολίτες θα πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε αυτοί που μας τα ζητάνε τι ποιόν έχουν και τι κάνουν. Και εδώ θέλω να δείξω ένα έγγραφο που έχει ημερομηνία 28 Νοεμβρίου του 2014, όταν εσείς δεν έχετε να βάλετε πετρέλαιο και πεινάτε ή είσαστε άνεργοι και σας ζητάνε ένφυες, εφιάλτες, όπως λέει ο φίλος μου ο Στέφανος. Και άλλοι, όχι μόνο εγώ. Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί για την οικογένειά τους, που είναι τα κόμματα τους, δηλαδή τα χρωματιστά μαγαζάκια τους, έτσι, τα οποία συγχρονώς χρωστάνε στις τράπεζες. Και δεν μας λένε ποιος πληρώνει αυτά τα λεφτά που χρωστάνε τα μαγαζιά, τα κομματικά στις τράπεζες. Ιδού και το έγγραφο, το οποίο είναι κατεπήγον, όπως λέω, δείτε και την ημερομηνία, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι το βγάζουμε από το μυαλό μας ή το έχουμε γράψει εμείς. Αυτό το έγγραφο γράφει μέσα για την χρηματική ενίσχυση έτους του 2004, που είναι η τρίτη δόση στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. Εσείς πεινάτε τώρα, αλλά αυτοί παίρνουν λεφτά. Και από αυτά τα λεφτά που παίρνουν, δηλαδή από αυτό που έχουν φορολογήσει εσάς, δεν σας δίνουν ούτε ένα κιλό ρύζι, όπως κάνουν τουλάχιστον οι Κινέζοι. Λοιπόν. Και πάνω σε αυτό, γιατί επειδή έχει μέσα διάφορες διατάξεις που δεν σας αφορούν, γιατί δεν είσαι αστυνομικοί, εδώ γράφει και τη δικαιολογία που παίρνουν αυτά τα κόμματα, αυτά τα χρήματα. Και λέει, το ανωτέρω διατεθειμένο ποσό για την τακτική χρηματοδότηση και την οικονομική ενίσχυσή τους για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς δίνουμε αυτά τα χρήματα. Πέστε μου εσείς, ποια έρευνα σας έχει δείξει ένα κόμμα από αυτά που παίρνουν αυτά τα λεφτά και για ένα πιο επιμορφωτικό σκοπό. Να απαντήσω. Βεβαίως απαντήσω. Η έρευνα είναι να ερευνήσουν στην ελληνική κοινωνία πόσο τι ποσοστό έχουν. Και ο επιμορφωτικός σκοπός είναι να μας γαλβανίσουν τον εγκέφαλο με ιδέες εξαιρετικώς κακές για την ευνοϊκή λειτουργία του κοινωνικού συνόλου.
ο καθένας θεωρεί ότι αυτός έχει δίκιο και ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί. Έχουμε σκεφτεί τα κόμματα τα δημοκρατικά, το έχουμε πει και την άλλη φορά, τι θα συμβεί αν ένας του ΣΥΡΙΖΑ πάει στα γραφεία της Χρυσής Αυγής ή αντιστρόφως, ή αν ένας του ΚΚΕ, γιατί οι άλλοι δύο είναι πολύ εχθροί, είναι άσπροι μαύροι, κόκκινοι μαύροι. Αν πάει ένας του ΚΚΕ, κόκκινος κομμουνιστής, αν πάει στο γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα συμβεί? Πού είναι λοιπόν η δημοκρατία και η ανοχή τους? Γιατί δεν θα έπρεπε όλοι μαζί οι πολίτες να καθίσουμε και να συζητήσουμε για τα προβλήματά μας? Γιατί δεν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να τα βρει με τη Νέα Δημοκρατία ώστε να μην τρέξουμε σε εκλογές που πρέπει να γίνουν εκλογές βεβαίως, γιατί αυτή η κατάσταση δεν τραβάει άλλος. Αλλά πρέπει να γίνει με διαφορετικούς όρους και με διαφορετική προοπτική, με διαφορετικό όραμα για την ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες πολίτες, εκατομμύρια Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δεν τους θέλουν. Αυτή η έρευνά τους, λοιπόν, αυτή η επιμόρφωσή τους, έχει σκοπό να μας πείσει να μπούμε στα μαντριά τους. Όχι. Ας συμπράξουμε όλοι σε κάποιο μικρό κόμμα, γιατί δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι άλλο, για να πάμε στις προσεχείς εκλογές και να τους διώξουμε. Ας μπούμε μέσα στη Βουλή 5, 10, 15, 20, ας στείλουμε κάποιους καλούς και ας τους πείσουμε και τους μέσα. Δεν θα τους πείσουμε, αλλά τουλάχιστον να ακουστεί στον ελληνικό λαό ότι αυτοί που είναι πάνω δεν λειτουργούν δημοκρατικώς, μοιάζονται μόνο για την τσέπη τους και όχι για το καλό του ελληνικού λαού. Και να τους διώξουμε. Να πάρουν τα μνημόνια τους, την τρόικά τους και να σηκωθούν και να φύγουν. Και να συμπράξουμε όλοι μαζί και να βρούμε λύσεις. Και για πρόεδρο της Δημοκρατίας μας προτείνουν ποιον? Έναν τραπεζίτη. Οι τράπεζες μας έχουν καταστρέψει, γιατί τις τράπεζες έχουμε δώσει 220 τόσα, 230 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουν πάρει δάνεια και τα έχουν χρεώσει τον ελληνικό λαό. Έτσι καταγγέλνουν αρχηγοί κομμάτων, όπως ο Πάνος Καμένος στον Ανέλ. Το θυμάμαι πριν από κάνα δύο χρόνια, το είπε και προς τιμήν του. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να αλλάξει και προτείνουν πάλι τραπεζίτη. Όχι λοιπόν. Όχι τραπεζίτη. Υπάρχουν θαυμάσια. Αυτή μου έρχεται ένα όνομα. Ο Γιαναράς. Ένας ακαδημαϊκός, ο οποίος έχει εξαίρετο λόγο, εξαίρετος Έλληνας πολίτης και πατριώτης, ο οποίος θα μπορούσε θαυμάσια. Είναι άμεμπτος, από ό,τι γνωρίζω, θα μπορούσε θαυμάσια να είναι ένα πρόσωπο για τη δημοκρατία κοινής αποδοχής, ώστε να βρεθεί ο χρόνος, να δοθεί ο χρόνος να αλλάξει η κοινωνία μας επί το δημοκρατικότερο και να γίνει και αναθεώρηση του συντάγματος και να έχει εξουσία ο πολίτης, οι πολίτες, η ενός των πολιτών, ο δήμος των πολιτών ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε του, και όχι το κάθε κόμμα που μας κατσικώνεται και μας κάθεται στον αφιένα, στο σβέρκο και μας κυβερνά. Στέφανε, ο χρόνος τελείωσε. Βέβαια, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλές ώρες ακόμα. Πάλι θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθες στην εκπομπή και ελπίζω να δίνουμε κάτι στον κόσμο, κάτι διαφορετικό από ό,τι τους δείχνουν οι άλλοι. Και εγώ, στον επίλογο μου, θέλω να πω δύο πραγματάκια. Πρώτον, ότι πλέον πρέπει να εφαρμόσουμε, όπως οι αρχαίοι Έλληνες, να είμαστε πολίτες και όχι ιδιώτες. Και όχι μόνο πολίτες, αλλά ο πολίτες ο πλήτες. Έχει μεγάλη διαφορά. Αυτή τη στιγμή καίγονται τα σπίτια μας, αυτή τη στιγμή κάποιοι πάνε να πάρουν τη χώρα μας και αυτή τη στιγμή κάποιοι, πολιτισμένα βέβαια, με κατράν και με πληκτρολόγια και με υπογραφές, προσπαθούν να μας αφανίσουν ως γενιά. Γιατί δεν έχουν τα κότσια να μας επιτεθούν όπως παλιότερα. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε όλοι, να είμαστε μονιασμένοι, μακριά από χρωματιστά μαρτιά με ύποπτες καταστάσεις και διαθέσεις. Και εν πάση περιπτώσει, αυτοί που θέλουν να λέγονται και σύμμαχοί μας, που μας το αποδεικνύουν κάθε μέρα, να το αποδείξουν σε πράξη και όχι σε λόγια. Γιατί ακόμα τον Μπαρμπαρός, δηλαδή ο Τούρκος πειρατής με την ελληνική καταγωγή, αυτός ήταν ο Μπαρμπαρός, λοιπόν, βρίσκεται ακόμα στα κυπριακά από την πατρίδα σε τη Μυτιλίνη. Βεβαίως. Και βρίσκεται σε κυπριακά εδάφη, δηλαδή σε ευρωπαϊκό έδαφος, και δεν έχει φύγει, αλλά η Ευρώπη βγάζει την τσιμούδια. Καληνύχτα σας. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Ελληνικό Οργανισμό Ελλήνων για την ευκαιρία που μας δίνει και την Εγνατία Τηλεόραση και να θυμίσω ότι πρέπει να υπερασπιστούμε, να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε το Σύνταγμά μας. Να τηρήσουμε την υποχρέωσή μας και να αξιώσουμε με το άρθρο 120 στην παράγραφο 4 να φύγουν. Έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε. Μας το δίνει το Σύνταγμα και το βεβαιώνουν οι συνταγματολόγοι οι οποίοι δεν έχουν υποταχθεί στο καθεστώς. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας. Την άλλη εβδομάδα πάλι στη ζώνη του πυρός, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, πάλι κοντά σας.